Μια θεματική έκθεση με ελληνικό άρωμα και τίτλο Made by Ελλάς διοργανώνει το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου με αντικείμενο αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν ή συναρμολογήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά και αυτοκίνητα για τη δημιουργία των οποίων συνέβαλαν σημαντικοί ελληνες Ήταν μια ιδέα του ιδρυτή του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, του Θεόδωρου Χαραγκιόνη, και δώσαμε στον τίτλο μια ποιητική, μέσω μια ποιητικης άδεια το Made by hellas και όχι Made in Greece made by Ελλάς γιατί θέλαμε να δείξουμε έμεσα ή άμεσα πώς εμπλέκονται οι Έλληνες στην αυτοκίνηση mm. και Ελλάς και όχι Γκρίς διότι ανακαλύψαμε μετά από έρευνα του Μουσείου ότι τη δεκαετία του 50 Έλλην του Καΐρου ο Γιάνγκος Οικονομίδης είχε προβεί σε διάβημα στη γαλλική κυβέρνηση και στην εκδοτικό οικογασέτ όπου στη λέξη Greek υπήρχε η ετυμολογία Escroc, δηλαδή δόλιο. Έχουμε λοιπόν ένα brand name Ελλά, το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει να προωθήσουμε στη διεθνή κοινωνία. Στην έκθεση συμμετέχουν Έλληνες σχεδιαστές αυτοκινήτων από τον ελληνικό αλλά και από το διεθνή χώρο συγγραφεί βιβλίων για τα ελληνικά οχήματα, ερευνητέ τη αρχαία αλλά και τη νεότερη κλασική τεχνολογία, ενώ πρωταγωνιστέ είναι και οι αρχαίοι Έλληνε πανεπιστήμονε όπω ο Αρχιμίδη και ο Ήρων Αλεξανδρεύ, οι οποίοι με τι εφευρέσεις του συνέβαλαν τα μέγιστα στην εξέλιξη τη μηχανική όπω τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα από την αρχαιότητα, όπου οι ελληνικές εφευρέσεις έχουν βρει εφαρμογή στην αυτοκίνηση, όπως κοχλίες, περικόχλια, διβάθμιες αντλίες που έχουν βασιστεί στις αρχές του Ήρωνος του Αλεξανδρέα, μέσα από μια μελέτη του τεχνικού Βασίλη Μιχελά. Και μετέπειτα δώσαμε ε, στο κοινό την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει ε, ελληνικές δημιουργίες, όπως τα αυτοκίνητα Morris Minor και Mini που έχει σχεδιάσει ο Σεράλε και Σιγόνη τα Μεβαία Ρόμπιν, Άλτα και Άτικα Δημητριάδης, τα οποία φτιαχνόντουσαν τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα. Το Παν Κάρ, το περίφημο Beach Buggy, το οποίο βασιζόταν στα μηχανικά μέρη του Volkswagen του Καραβέου, αλλά και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατασκεύαζε η οικογένεια Γουλανδρή στον ήρωο της Σύρου. Η έκθεση είναι ένα σύμνο στην ελληνική δημιουργικότητα και στην καινοτομία, ενώ η ιδέα ανήκει στον ιδρυτή του Μουσείου Θεόδωρο Χαραγκιόνη και καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον επιβλητικό πάνω όροφο του Μουσείου. Έχουμε τα αυτοκίνητα του Δημήτρη Κορέ, που εξελίσσονται από το Κορέ 1, Κορέ 2, Κορέ 3 έω και το σούπερ αυτοκίνητο Κορέ 4. Το ηλεκτρικό ποδήλατο που φτιάχνει ο κύριο Τσικανδυλάκη και εξελίσσει στο Ηράκλειο τη Κρήτη. Μέσα από μια συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Μοτοσυκλέτα έχουμε μηχανέ οι οποίε φτιαχνόντουσαν τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, αλλά και αγωνιστικέ μηχανέ που εξελίσσουν ικανότατη τεχνική στην Ελλάδα. Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου συναντιούνται καθημερινά η ομορφιά, η έμπνευση και η δημιουργικότητα για να μα παρουσιάσουν καλονέ από άλλε εποχέ, καλονέ που άφησαν τη δική του ιστορία και αξίζουν το θαυμασμό και το σεβασμό όλων όσων στέκονται έκθαμβοι μπροστά του πέρα από αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν και αυτά που γίνονται στο παρόν σήμερα στη χώρα μα, υπάρχει και το μέλλον. Υπάρχει καινοτομία που αναπτύσσεται μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έτσι, έχουμε δείγματα αυτών των κατασκευών από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει κατασκευάσει τον Πυρφόρο, ένα ηλιακό όχημα που συμμετέχει σε διαγωνισμούς πανευρωπαϊκούς έχουμε το, τις φόρμουλες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και το ηλιακό αυτοκίνητο που είχε σχεδιάσει το Πανεπιστημίο Πατρών. Έχουμε πάνω από 60 εκθέματα και μπορεί να επισκεφθεί καθημερινά το μουσείο. Το μουσείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 3η Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού, στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο σταθμό του μετρό της Πλατείας Βικτορίας. Είναι καθημερινά ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 έως τις 5 το απόγευμα. Το Σάββατο είναι ανοιχτό από τις 12 μέχρι τις 8 και την Κυριακή από τις 11 έως τις 6. Η έκθεση γίνεται με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όσοι επιθυμούν να θαυμάσουν αυτές τις ελληνικές δημιουργίες θα μπορούν να το κάνουν μέχρι το τέλος του Ιουνίου.